απόψε για τον Κώστα τον Μουντάκη έχουμε μια έκπληξη. Δεν θα σας πω όμως τίποτα ακόμα. Θα τη δούμε αυτή την έκπληξη. Θα αρπάξω την ευκαιρία να σας κάνω μια επενδύμηση. Αύριο βράδυ, ο Κώστας Μουντάκης παίζει στο χορό της Κρητικής Αδελφότητας της Καμπέρας. Καλό θα ήταν να είχαμε ήδη οργανώσει λεωφορείο για να πάμε, αλλά πολλές φορές που το έχουμε επιχειρήσει έχουν μαζευτεί τελικά πολύ περισσότεροι από ένα λεωφορείο σε χορούς της Κρητικής Αδελφότητας της Καμπέρας. Ελπίζω λοιπόν, εγώ θα είμαι πρώτος πάντως, ότι στο Hellenic Club της Καμπέρας αύριο πολλοί από εσάς που είσαστε εδώ θα είμαστε μαζί και θα διασκεδάσουμε. Ο Κώστας Μουντάκης, αγαπητοί φίλοι, έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Από τους δίσκους και τις κασέτες του. Πριν
Παραδώσω το μικρόφωνο σε εκείνον. Ήθελα να παρακαλέσω τον πρόεδρο της Κρητικής Αδελφότητας να δώσει ένα αναμνηστικό δώρο στην οικογένεια Μουντάκη. Ταυτόχρονα, πριν δώσω το λόγο στον κύριο Μουντάκη, ήθελα να προσθέσω και κάτι άλλο. Οι πιο πολλοί από εδώ είσαστε και σε ένα γλέντι που είχα οργανώσει στο σπίτι μου πριν από μερικές μέρες. Εκεί είχε διεξαχθεί και ένας έρανος, γιατί για όσους δεν γνωρίζουν θα πρέπει να σας πω ότι η κυρία Μουντάκη είναι πρόεδρος της Ιερανικής Επιτροπής για την Αναστήλωση της Εκκλησίτσας στην κορφή του Ψιλοίτη, στον Τίμιο Σταυρό. Έχει με τον καιρό χαλάσει η Εκκλησία και γίνεται μια προσπάθεια αναστήλωσης. Εκεί λοιπόν, εκείνη τη βραδιά, που οι περισσότεροι από εσάς είσαστε, μαζέψαμε στον πρόχειρο έρανο που οργανώσαμε 820 δολάρια. Προσθέσαμε και άλλα 100 δολάρια, 50 από τον Κάβαρο τον Νικηφόρο που δεν ήταν εκεί και τα πήρα μετά, και από άλλα 50 από τον Τάσο τον Παρασύρη. Συμπλήρωσα και εγώ το υπόλοιπο ποσό και έδωσα 1000 δολάρια στη γυναίκα μου και έκανε ένα τσεκ στο όνομα της κυρίας Μουντάκη, το οποίο το συνοδεύω με μια επιστολή γραμμένη στο γόνατο, που ας με επιτρέψετε να σας πω δύο λόγια. Με ιδιαίτερη χαρά πληροφορηθήκαμε από την κυρία και τον κύριο Μουντάκη τις ευγενικές σας προσπάθειες για την αναστήλωση της Εκκλησίτσας του Τιμίου Σταυρού στην κορυφή του Ψιλορίτη. Και δεν ήταν δυνατόν να μην ανταποκριθούμε στην τεράστια σημασία προσπάθειά σας. Σε στιγμές έντονης θύμησης και αβάσταχτης νοσταλγίας που δημιούργησε σε εμάς τους ξενιδεμένους Κρήτες, σε ένα γλέντι στο σπίτι μου ο μοναδικός Κώστας Μουντάκης με την απαράμιλη δεξιοτεχνία του, συγκεντρώσαμε μεταξύ μας το ποσό των 1000 δολαρίων Αυστραλίας και το προσφέρουμε μέσω της κυρίας Μουντάκης ευλαβικά στη γενέθλια γη. Ελπίζουμε ότι το εκκλησάκι που η αγάπη σας θα στήσει στην καποτράχαλη κορφή του Ψιλορίτη να αποτελεί φάρο φωτεινό που θα φωτίζει όλους τους Κρήτες στον δρόμο του χρέους. Αυτό το γράμμα απευθύνω προς την Ιερανική Επιτροπή Αναστήλωσης του Εκκλησιδίου του Τιμίου Σταυρού. Επειδή είναι όμως χειρόγραφο, θα παρακαλούσα την κυρία Μουντάκη να μου δώσει περιθώριο αύριο το πρωί να το γράψω στην γραφομηχανή και θα σας το παραδώσω στην καμπέρα. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το μικρόφωνο στον κύριο Μουντάκη να μας πει δύο λόγια.